Για πρόκληση εντάσσεων από την Ελλάδα έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσία Κάρ σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της κοινής στρατιωτικής άσκησης Τουρκία-Αζερβαϊτζάν στο Κάρς. Ο Τούρκος Υπουργός στην ομιλία του μίλησε επίσης για άλλη μια φορά για αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών. Οι Έλληνες γείτονές μας πρέπει να αποφεύγουν την πρόκληση εντάσσεων και κλιμάκωσης και να μην χρησιμοποιούν γλώσσα που προκαλεί και κλιμακώνει την ένταση. Σε αυτό το θέμα, πραγματικά οι Έλληνες γείτονές μας πρέπει να εγκαταλείψουν την απειλητική γλώσσα και να δουν ότι δεν έφτασαν σε κανένα αποτέλεσμα με αυτή τη συμπεριφορά. Οι διαβουλεύσεις για το Αιγαίο ξεκίνησαν, οι συναντήσεις για την αποτροπή συγκρούσεων στο ΝΑΤΟ ξεκίνησαν και παράλληλα εμείς προσκαλέσαμε τους Έλληνες γείτονές μας και περιμένουμε να έρθουν για την τέταρτη συνάντηση για τα ΜΟΕ, ώστε να διεξαχθούν σε ένα καλύτερο κλίμα διαλόγου και να συζητηθούν λύσεις για όλα τα προβλήματα και ζητήματα, δήλωσε ο Χουλουσία Κάρ. Γίνονται συνεχώς ενέργειες στην Κύπρο, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Θέλουμε να εξελίξουμε τις σχέσεις μας χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας και χωρίς να αποθαλμιούμε τα δικαιώματα κανενός. Δεν έχουμε επιτρέψει και δεν θα επιτρέψουμε στο παραμικρό την καταπάτηση των δικαιωμάτων και του δίκαιου του ευγενούς μας έθνους. Επιπλέον, ο ΑΚΑΡ εξέφρασε και πάλι τη δυσχαρέσκειά του για τις επισκέψεις Ελλήνων αξιωματούχων στα κριτικά νησιά, λέγοντας πως ασφαλώς και ο καθένας μπορεί να πραγματοποιεί στρατιωτικές εκπαιδευτικές ασκήσεις, αλλά όχι με τρόπο που να αποτελεί στόχο η γειτονική χώρα. Φυσικά και μπορείτε επίσης να κάνετε τις επισκέψεις σας και να μιλάτε και να συναντιέστε, όμως σαν να μην υπάρχουν άλλα νησιά, επισκέπτεστε νησιά που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων, 500 μέτρων ή σε απόσταση 3 με 5 χιλιόμετρων. Πηγαίνει η Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτές οι επισκέψεις δεν θα πρέπει να μετατραπούν σε πρόκληση και σε επεισόδιο. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για τα πάντα με τους Έλληνες γείτονές μας, ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να ζήσουν με ασφάλεια και ηρεμία και ότι η κούρσα των εξοπλισμών δεν συνάδει με τις σχέσεις καλές γειτονίας και ότι η Τουρκία δεν θα σοπάσει, συνέχισε ο Τούρκος Υπουργός, αναφερόμενος στα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα. Υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας και αυτές οι συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές. Αυτές οι συμφωνίες ορίζουν κάποια πράγματα. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι ότι συγκεκριμένα νησιά δεν πρέπει να είναι στρατικοποιημένα, αλλά εσείς σε 16 από τα 23 νησιά έχετε τοποθετήσει όπλα. Είπε ο ΑΚΑΡ, επαναφέροντας και πάλι το αγαπημένο του θέμα, το οποίο επιστρατεύει σε κάθε δήλωσή του σχετικά με τη χώρα μας. Δείτε ολόκληρη την είδηση στο mshd.gr. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.